έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου, η οποία είναι καθηγήτρια τμήματος επιστήμης υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, η οποία βέβαια μας έκανε περήφανους, καθώς συμπεριλαμβάνεται και συγκαταλέγεται για το 2021 στις κορυφαίες ερευνήτριες στον τομέα των δικτύων και τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Να την καλησπερίσουμε και να την ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Είναι χαρά να βρίσκομαι μαζί σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Τι σημαίνει αυτή η διάκριση? Τι σημαίνει αυτή η διάκριση για σας? Κοιτάξτε, είναι χαρά και χάρηκα πολύ που... νομίζω ότι χάρηκαν πολύ και οι συναδελφοί μου και οι φοιτητές μου και οι φίλοι μου. Και είναι μια αναγνώριση σίγουρα. Ναι. Η Επιτροπή αυτή είναι μια επιστημονική περιοχή που είναι, επιτροπή που είναι διεθνής. Αποτελείται δηλαδή από επιστήμονες και ερευνητές στον τομέα των δικτύων και τηλεπικοινωνιών. Ναι. Και κάθε χρόνο ουσιαστικά γίνονται συστάσεις για ερευνήτριες που εργάζονται, που κάνουν έρευνα των θείων και των τηλεπικοινωνιών, και μια επιτροπή επιλέγει αυτές που θεωρεί ότι διακρίνονται από το έργο τους. Και φέτος, εγώ δεν είχα σκεφτεί ποτέ να συμμετέχω, αλλά δύο συνάδελφοί μου, ο Henning Schulzin από το Columbia University, που είναι διακεκριμένος καθηγητής εκεί, και ο Βίκτορ Βάλ, που είναι διακεκριμένος ερευνητής στη Microsoft Research, με πρότειναν. Και η Επιτροπή έκρινε τα διάφορα βιογραφικά και τις ερευνήτριες που είχαν κάνει recommend, που είχαν κάνει nominate, ναι, είχαν συστήσει, και έτσι διακρίθηκαν φέτος. Πού στάθηκαν? Κοιτάξτε, αυτό σε που ποια σημεία της ερευνάς σας τα τελευταία χρόνια στάθηκαν και τους έκαναν εντύπωση και ξεχωρίσαν? Κοιτάξτε, αυτό που ξέρω είναι ότι εγώ τελικά τους έστειλα το βιογραφικό που υπήρχαν, ναι, οι δημοσιεύσεις μου, τα ερευνητικά έργα, οι χρηματοδοτήσεις. Οπότε ολόκληρη η ερευνητική και εκπαιδευτική πορεία. Δεν είμαι σίγουρη τι τους τράβηξε την προσοχή. Μπορώ όμως εγώ να σας πω κάτι που ίσως... νομίζω ότι μπορεί να αξιολόγησαν θετικά. Ναι, ναι. Νομίζω ότι ίσως δύο πράγματα. Το ένα ήταν το διδακτορικό μου, που ουσιαστικά ήταν για την εποχή ένα πολύ πρωτότυπο σύστημα για κινητά υπολογιστικά συστήματα. Ουσιαστικά ήταν το πρώτο peer-to-peer σύστημα που υπήρξε. Ναι. Αυτό το πρότεινα το 97, πριν υπάρξουν τα peer-to-peer συστήματα, και το είχα προτείνει για κινητά υπολογιστικά συστήματα. Και μετά νομίζω ότι αξιολόγησαν πολύ θετικά το γεγονός ότι άλλαξα την έρευνά μου στα δίχτυα του εγκεφάλου, δηλαδή από το ίντερνετ και τα δίχτυα των υπολογιστών. Τόλμησα να κάνω αυτό το πολύ, τη μεγάλη ας πούμε αλλαγή, ουσιαστικά στα λειτουργικά δίχτυα του εγκεφάλου, που είναι ένας πολύ έτσι, ήταν για μένα άγνωστος τομέας, οπότε υπήρχε έτσι μεγάλο ρίσκο και ήταν μάλλον τολμηρό αυτό το βήμα. Αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι είχα τη μεγάλη χαρά και τύχη να έχω εξαιρετικούς συνεργάτες και μέντορες και σε αυτή τη νέα περιοχή στα νευρονικά δίκτυα. Συνεργάζομαι με την Ιατρική Σχολή του Harvard και μάλιστα με έναν συντοπίτη μας εδώ, τον κύριο Στέλιο Σμυρνάκη, και άλλους βέβαια επιστήμονες, αλλά η κύρια συνεργασία σε αυτή τη νέα περιοχή είναι με τον κύριο Σμυρνάκη, και αυτό ήταν έτσι πολύτιμη αυτή η συνεργασία. Το μεγάλο στοίχημα για σας εντός και εκτός εισαγωγικών, ο μεγάλος στόχος για τα επόμενα χρόνια ή το επόμενο διάστημα ποιος είναι? Κοιτάξτε, αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι μαζί με ένα σωρό άλλους φυσικά συναδέλφους, ναι, συνεργάτες, να καταλάβουμε πώς οι νευρώνες και ο συγχρονισμός των πυροδοτήσεων των νευρώνων κωδικοποιεί την πληροφορία. Δηλαδή, ουσιαστικά, πώς ο άνθρωπος ή γενικότερα ένας οργανισμός αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, μαθαίνει
και πώς κωδικοποιεί τα διάφορα ερεθίσματα και πώς αυτή η πληροφορία μεταφέρεται από τη μία περιοχή του εγκεφάλου στην άλλη και τι γίνεται ουσιαστικά στις περιπτώσεις που έχουμε κάποιες νευρολογικές παθήσεις, κάποιους νόσους. Οπότε ουσιαστικά, ξέρετε, τα νευρονικά δίχτυα του εγκεφάλου χρησιμοποιούν προηγμένες μορφές μάθησης για να εξάγουν συμπεράσματα για τον κόσμο από πολύ περιορισμένα δεδομένα, και αυτά έχουν εξελιχθεί με την πάροδο εκατομμυρίων ετών για την επίλυση περίπλοκων προβλημάτων. Οπότε κάτι που έτσι, ένας πολύ φιλόδοξος στόχος, όχι μόνο για μένα αλλά και για αρκετούς άλλους συναδέλφους, είναι η έβρεση των αρχών που θα βοηθήσουν στη σχεδίαση αρχιτεκτονικών βαθιάς μάθησης, των οποίων η απόδοση είναι ικανοποιητική, ακόμα και όταν η πρόσβαση σε εποπτευόμενα δεδομένα είναι σχετικά περιορισμένη. Οπότε δηλαδή ουσιαστικά ο στόχος είναι διτός. Από τη μία να καταλάβουμε πώς ο εγκέφαλος κωδικοποιεί τα ερεθίσματα και γενικότερα την πληροφορία που του επιτρέπει να αναγνωρίζει πρόσωπα, να αναγνωρίζει καταστάσεις και να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. Αυτός είναι ο ένας στόχος. Και ο δεύτερος στόχος είναι πώς αυτά που θα μάθουμε, τις αρχές λοιπόν που διέπουν τα νευρονικά δίχτυα του εγκεφάλου, αυτά θα τα μιμηθούμε ώστε να φτιάξουμε καλύτερες αρχιτεκτονικές τεχνητής νοημοσύνης πια. Και αυτή η νέα περιοχή που λέγεται Neuromorphic Computing και εξελίσσει software και hardware μιμούμενη τη φύση. Οπότε τα επόμενα χρόνια βέβαια θα προκύψουν ξεχωριστά συμπεράσματα, τα οποία βέβαια θα έχουν την υπογραφή σας και την υπογραφή των συνεργατών σας. Θέλω να σας ρωτήσω και να κλείσουμε με αυτό η διάκρισή σας. Ποια μηνύματα στέλνει προς τη νέα γενιά, προς τους νέους επιστήμονες, οι οποίοι βέβαια αμφιταλατεύονται να παραμείνω στη χώρα μου, να επενδύσω εδώ, να φύγω στο εξωτερικό, κάποιοι είναι έξω, σκέφτονται να επιστρέψουν. Η κυρία Παπαδοπούλου τι έχει να τους πει? Κοιτάξτε, να έχουμε τόλμη και φαντασία, να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι και ταυτόχρονα όπως θα μπορούσαν να είναι, ώστε να δημιουργούμε και να συμπορευόμαστε σε νέες επιστημονικές ευτοπίες. Εμένα αυτή είναι η ευχή μου. Εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι δεν ξέρω αν θα καταφέρω να αφήσω στίγμα σε αυτά τα δύσκολα προβλήματα και τους πολύ φιλόδοξους στόχους που σας ανέφερα. Γιατί νιώθω μαθητευόμενη. Αυτό το λέω και στους συναδέλφους μου και στους φοιτητές μου. Αλλά θεωρώ ότι οι επιστήμονες της πληροφορικής έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα να καταλαβαίνουν άλλες επιστήμες και να μπορούν να τις υπηρετούν. Και μέσα από την διεπιστημονική έρευνα, που δεν χρειάζεται τους τεράστιους πόρους, που μπορεί κάλλιστα να γίνει και στην Ελλάδα, έχουμε υπέροχα τμήματα πληροφορικής, και εδώ το Πανεπιστήμιο Κρήτης θεωρώ και το τμήμα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αλλά και στο ΙΤΕ υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι ερευνητές, γίνεται αξιόλογη δουλειά. Χτίζομαι γέφυρες συνεργασιών με κορυφαία ιδρύματα όλου του κόσμου. Που είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι, αρκεί ο νέος άνθρωπος να θέλει να έχει αυτή την εσωτερική ορμή και ανησυχία και περιέργεια να λύσει και να δημιουργήσει, να μάθει, μάλιστα, να επιλύσει προβλήματα, να δημιουργήσει, να κοπιάσει, γιατί γίνεται φυσικά με πολύ κόπο, αλλά και να βρει χαρά μέσα από αυτή, μάλιστα, τη δημιουργική έτσι, διαδρομή. Κυρία Παπαδοπούλη, θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Χαρά μας να σας φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο της εκπομπής μας, να αφιερώσουμε και περισσότερο χρόνο. Ήταν τιμή μας που τα είπαμε έστω και για 5-6-7 λεπτά. Συγχαρητήρια και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεχωριστή διάκρισή σας. Με τιμάει το ενδιαφέρον σας. Δική μας τιμή που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε θερμά.